Πάμε λίγο και στο όχημα που θα μας οδηγήσει στις τουριστικές μας διακοπές. Και πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, εκπαιδευτής οδήγησης. Έχει τοποθετηθεί πολλές φορές μέσα από την εκπομπή μας. Καθώς ξέρετε, θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα πριν ξεκινήσουμε ταξίδι με αυτοκίνητο, να κάνουμε το γνωστό τσεκ, είτε έχουμε μπροστά μας μία μικρή, είτε μία μεγάλη απόδραση. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και συγχαρητήρια για το θέμα που θίγεται και κάνετε. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον και για τα φάρμακα θα πρέπει να έχουμε όχι στις διακοπές και στα αυτοκίνητα μας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σωστά. Και για κάποιους ελέγχους θα πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε πριν καν σκεφτούμε ότι θα πρέπει να πάμε μια μεγάλη διαδρομή με το αυτοκίνητό μας. Λοιπόν, είναι πολύ βασικό λοιπόν να ελέγξουμε όσον αφορά τον κινητήρα μας, τα λάδια του. Στο φυσικό σας χώρο. Ναι, σας διέκοψα. Σας διέκοψα βέβαια. Πάμε. Ναι. Ναι, είμαι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, όσο και σας κάνει εντύπωση, στην μια Autobahn προς τη Στουγκάρδη, με άλλα δεδομένα βέβαια να επικρατούν εδώ πέρα. Λοιπόν, λέγαμε για τον έλεγχο που θα πρέπει να κάνουμε στον κινητήρα μας, τα λάδια μας, τα νερά του κινητήρα μας, τα λάστιχά μας. Εδώ ο μύθος που λέει ότι τα λάστιχα τα αλλάζουν μόνο τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο όταν ξεκινάνε τα πρωτοβρόχια δεν ισχύει. Πάντα θέλουμε να έχουμε καλά λάστιχα για να μπορούμε να φρενάρουμε. Ιδιαίτερη προσοχή στο κλιματιστικό του οχήματος, όπου υπάρχει, να δουλεύει και να είναι σωστό. Μεγαλύτερη προσοχή στο φόρτωμα, κύριε Παναγιωτόπουλο, του αυτοκινήτου. Πολλές φορές βλέπουμε ότι στα πίσω καθίσματα από πίσω, στην εταζέρα που λέμε, βλέπουμε και βάζουμε διάφορα αντικείμενα τα οποία έχουν και κάποιο σχετικό βάρος. Σκεφτείτε ότι σε ένα απότομο φρενάρισμα, δεν θα πω για σύγκρουση, σε ένα απότομο φρενάρισμα, αυτά τα αντικείμενα ενδεχομένως χτυπήσουν τους επιβάτες μας. Άρα λοιπόν, πολύ προσοχή στο πώς θα το φορτώσουμε το αυτοκίνητό μας, θα βάλουμε τα απαραίτητα, θα τσεκάρουμε τόσο το φαρμακείο όσο και τον πυροσβεστήρα μας να είναι αναγωμωμένες και να είναι σωστά για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε μια δύσκολη στιγμή που μπορεί να μας τύχει. Και συχνά διαλύματα. Δεν χρειάζεται να το βγάλουμε ταξίδι όλο μία και έξω. Κάθε δύο ωρίτσες, κάθε μία ωρίτσα, όποτε νιώθουμε λίγο κουρασμένοι, να κατέβουμε, να ξεπιαστούμε, να πιούμε το νεράκι μας, να φάμε κάτι πολύ πολύ ελαφρύ και μετά να συνεχίσουμε την πορεία μας. Και προσοχή στο νησί τώρα, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες, διότι η οδήγηση δυσκολεύει τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες. Λίγο λοιπόν προσοχή και όλα καλά θα πάνε. Σκοπός είναι να πάμε και να γυρίσουμε ασφαλείς. Όχι να πάμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ας αργήσουμε και 5 και 10 και μια ώρα. Δεν άλλαξε τίποτα. Μάλιστα, οπότε είδατε, πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στον προορισμό, αλλά γενικότερα και στο μέσο που θα μας οδηγήσει σε αυτό τον παράδεισο, τον πολυπόθητο. Ακριβώς. Η οδήγηση, ξέρετε, είναι απόλαυση. Αυτό μεταδίδω και στους μαθητές μου. Είναι απόλαυση. Ας το απολαύσουμε. Δεν χρειάζεται να παλεύουμε το τιμόνι. Είναι απόλαυση. Απλά απόλαυση. Με προσοχή, σεβασμό στους άλλους χρήστες και θα πάνε όλα μια καλά. Μια χαρά θα πάνε όλα. Λοιπόν, μας είπατε πού βρίσκεστε. Έχω απορία. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι κοντά στη Στουτγκάρδη. Είμαι σε ένα αυτοκινητόδρομο και κατεβαίνω προς τη Στουτγκάρδη. Έχω σταματήσει ένα πάρκινγκ προκειμένου να μιλήσουμε. Το όριο ταχύτητας ποιο είναι? Το όριο ταχύτητας ποιο είναι? Τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα. Το όριο ταχύτητας. Το όριο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο. Το όριο ταχύτητας εδώ πέρα σε κάποια σημεία είναι 130 και σε κάποια άλλα σημεία είναι ελεύθερο. Μπορείς να πας όσο θέλεις, όσο μπορεί να πάει το αυτοκίνητό σου. Όχι σε όλη την Autobahn, σε κάποια τμήματα της Autobahn. Μάλιστα, και θα ρωτήσω τώρα εγώ πώς προκύπτει αυτό βέβαια. Μέσα από την σωστή νοοτροπία που έχει απελευθερωθεί το όριο ή μέσα από σωστές υποδομές. Και απορία δεύτερη, υπάρχει και στη Θεό στη μέση, υπάρχει στη Θεό σίγουρα. Ακριβώς. Υπάρχει στιθέο προστατευτικό. Έχουμε τουλάχιστον 3 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Έχουμε σωστές κλίσεις, σωστό ασφαλτικό, σωστή διαγράμμιση. Μελέτη εντελώς διαφορετική. Όχι ότι δεν έχουμε κι εμείς στην Ελλάδα πάρα πολύ ως δρόμους. Σαφώς έχουμε. Στην Κρήτη απλά δεν έχουμε. Γενικά ο αυτοκινητόδρομος είναι ιδιαίτερος δρόμος και έχει πραγματικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία σου επιτρέπουν να τρέξεις και να τρέξεις με ασφάλεια. Μάλιστα. Και τα 130 χιλιόμετρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν είναι λίγα για να πεις ότι είναι λίγα στο όριο που έχουμε στην Ελλάδα. Απλά θέλει καλό ποιοτικό ασφαλτικό για να έχεις σωστή πρόσβαση. Και το αυτοκίνητό σου, βέβαια, εννοείται ότι θα πρέπει να είναι σωστά συντηρημένο και να είναι και αυτό καλό. Εντάξει, και αν χιονίσει, φαντάζομαι, εντάξει, δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα εγκλωβισμούς εκεί στη Γερμανία. Συνήθως όχι, απλά είναι ενημερωμένοι όλοι κάτοικοι, περιμένουν το δελτίο αυτό να το γνωρίζουν. Η αστυνομία είναι κοντά τους, οι πυροσβεστικοί. Έχουν άλλες διαφορετικές υποδομές από ό,τι εμάς στο κομμάτι αυτό της πρόληψης. Αλλά ξεκινάει και από την παιδεία που έχουν, δηλαδή δεν θα βγουν με καλοκαιρινά λάστιχα το χειμώνα να πάνε κάπου.
Δεν θα το κάνω αυτό σε καμία περίπτωση. Εμείς τώρα εντελώς διαφορετικά στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη που συνήθως έχουμε καλό καιρό, βλέπετε με το πρώτο χαλάζι και το πρώτο χιονάκι, κατευθείαν έχουμε ατυχήματα και γενικότερα συγκρούσεις πολλές. Είναι ότι δεν έχουμε μάθει να οδηγούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και εκεί τώρα είναι που θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει και είναι πολιτική βούληση. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος μια χαρά τα είπε. Αλλά τα γνωρίζουμε ήδη όλα αυτά. Ότι η Κρήτη μας χάνει τόσο κόσμο άδοξα. Πραγματικά είναι ο χειρότερος θάνατος από τροχαίο ατύχημα. Το θέμα είναι όμως τι θα γίνει. Το λέμε, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε και κάτι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ίδιοι, οι οδηγοί, από σήμερα, από τώρα, από χθες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μεμαράκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή.